Ακολουθούν ειδήσει σε τίτλους. Περιόδευσε στον Ομόητολα Καρνανίας χθες ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς επισκέφθηκε το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, όπου είχε συνάντηση με φίλους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Η προγραμματισμένη επίσκεψή του στην ΑΦΠΑΚΤΟ ακυρώθηκε, αφού παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στην πτήση του επιστρέφοντας από την Αλεξανδρούπολη. Στην ομιλία του στο Αγρίνιο, ο κύριος Σαμαράς περιέγραψε αναλυτικά το ιδεολογικό πλαίσιο που περιβάλλει την υποψηφιότητά του και άσκησε τη μία κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι αποδεικνύεται ότι ο Κάραμαν Λύς είχε δίκιο για την οικονομία. Τέλος, ο κύριος Σαμαράς διευκρίνησε ότι είναι αντίθετος ότι εξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων αρχηγών, ενώ κάλεσε τους επικριτές του να κατονομάσουν τα Golden Boys, τα οποία όπως ισχυρίζονται τον στηρίζουν. Στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά τάχθηκαν ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο πρώην βουλευτής Πύλιος Λιβανός και η πολιτευτής στον Ομόητολο Ακαρνανίας Ειρήνη Κολονιά. Με δηλώσει υποστήριξη τη υποψηφιότητά του, Αντώνη Σαμαρά ανέφεραν μεταξύ άλλων πως το ζητούμενο δεν είναι 29 Νοεμβρίου, αλλά η επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία, ενωμένη και δυνατή να γίνει πάλι το κόμμα της ελπίδας και της προοπτικής για μια καλύτερη πατρίδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν προχθές στην περιοχή της Βελβίνας και σύμφωνα με την αστυνομία προχωρούσαν σε παράνομες ανασκαφές. Οι κατηγορίες που αποδόθηκαν στους συλληφθέντες ήταν περί αποψήλωσης χώρου, για παράβαση του νόμου περί προστασίας δασών, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και παράβαση του νόμου περί θησαυρών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των τριών ανδρών υποστηρίζει πως σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συλληφθέντες πελάτες του δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή που αποψηλώθηκε και τον αρχαιολογικό χώρο της Βελβίνας. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας βάζει μπλόκο στο ΑΕΔ Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο, καθώς και στην ίδρυση του νέου τμήματος ΤΕΗ στο Μεσολόγγι. Κατά των προθέσεων της κυβέρνησης για επαναξιολόγηση της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και της ίδρυσης νέου τμήματος στο ΤΕΗ Μεσολογγίου, τάσεται στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Προκειμένου να προωθήσουν και να επιληθούν άμεσα τα φλέγοντα θέματα της παιδείας στην Ετωλά Καρνανία, η βουλευτής του νομού Ετωλά Καρνανία Σοφία Γιαννακά πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων στην περιοχή της Τριχονίδας καθώς και στο Μεσολόγγι. Η βουλευτής επισκέφθηκε το γυμνάσιο Λύκειο Θέρμου που 2,5 χρόνια μετά το σεισμό της Τριχονίδας το 2007, τα σχολεία στεγάζονται και λειτουργούν σε λιόμενα, ενώ η κυρία Γιαννακά επισκέφθηκε και το ΕΠΑΛ καινούριου, όπου αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη καθηγητών, βασικών μαθημάτων καθώς και κτηριακά προβλήματα. Τέλος, η βουλευτή συναντήθηκε με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Ομόητολο Καρνανίας, Χρήστο Παπατσίρο. Έμεση απάντηση στις υπεκρίσεις που δέχθηκε η Δημοτική Αρχή με αφορμή δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας για τον διαγωνισμό και την αξιοποίηση του οικοπαίδου της παλιάς ηλεκτρικής, έδωσε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος, γνωστοποιώντας ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών που έχουν υποβληθεί στο διαγωνισμό δεν έχει κοινοποιήσει στο Δήμο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου το πρακτικό της αξιολόγησης αυτών. Ξεκίνησε το έργο αξιοποίησης των ποδηλατοδρόμων στην ΑΦΠΑΚΤΟ με το Δήμο να παρέχει δωρεάν στους κατοίκους της πόλης 400 ποδήλατα. Τα ποδήλατα θα παρέχονται με την υπογραφή συμβουλίου μακροχρόνιας μύθωσης, χωρίς κόστος, με την υποχρέωση όμως να επιστρέφονται στο Δήμο μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στις υποχρεώσεις των πολιτών θα συμπεριλαμβάνεται η ορθή χρήση και η συντήρηση των ποδηλάτων. Η διανομή των ποδηλάτων θα ξεκινήσει με το νέο έτος. Για αύριο Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες στα νότια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα και πιθανό ομίχλη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη θα πλέον μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειο-βόρειο-δυτική 4 τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 3 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλεων, όπου σε όλες τις πόλεις προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία στην ΑΦΠΑΚΤΟ να κυμαίνεται από 10 έως 22 βαθμούς, στο Μεσολόγγι από 10 έως 20, στην Άμφισσα από 10 έως 19, στην Ιταία από 14 έως 22, στο Αίγιο από 8 έως 21, στην Πάτρα από 10 έως 20, στον Πύργο από 13 έως 21, στο Ξυλόκαστρο από 11 έως 21, στο Αργοστόλιο από 13 έως 20 και τέλος στη Ζάκυνθο από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.